Μακάρι, θα χαλάσει ο καιρός, λέμε τα επόμενα. Θέλουμε να χαλάσει. Ναι, θέλουμε να χαλάσει. Ναι, ναι. Για μας θα είναι καλός ο καιρός. Για πολλούς, πολλούς λόγους δεν είναι του παρόντος. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το προσφυγικό, μεταναστευτικό. Η περιφέρεια τι κάνει και ποιος είναι ο ρόλος της η αντιπεριφέρεια Λασιθίου, κύριε Γουλιδάκη? Είδαμε ότι, το είπε και προηγουμένως, ο Άγιος Νικόλαος, ο Δήμος εκεί έχει εκδώσει ανακοίνωση που καλεί τους Αγίους Νικολιώτες να προσφέρουν σπίτι, ξενοδοχεία, ό,τι άλλο μπορούν για να τα ρυθμίσει. Εμείς εδώ τι κάνουμε, τι εξελίξεις έχουμε, πώς βλέπετε τα πράγματα και αν σαν Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπάρχει κάποια ανάμειξη στους μετανάστες που φιλοξενούμε εδώ, τους 41, στο μικρό κλειστό της Ιεράπετρας. Σε κάθε περίπτωση έχετε ήδη προλογίσει από την ημέρα αφήξεως ως εδώ όλα τα σχετικά που περιβάλλουν αυτή την τελευταία τουλάχιστον πορνεία των 40 τόσων 41 ανθρώπων. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι οι πρωινές ανακοινώσεις του κ. Μουζάλα, ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω, είναι βεβαίως βασιζόμενος στα γεγονότα ισχύου. Όλοι έχετε παρατηρήσει, ιδιαίτερα αναφέρομαι στα θέματα της προχθεσινής κατάστασης που δημιουργήθηκε εκεί, ακόμα και με νεκρούς. Έτσι, δήλωσε λοιπόν ο κ. Μουζάλα σήμερα, έτσι ευθυτενώς, ότι τα κέντρα φιλοξενίας θα μειωθούν στο μισό. Αυτό δεν το έχω καταλάβει και προφανώς χρειάζεται περισσότερες επεξηγήσεις. Από τη στιγμή που αρχίζουν να δημιουργούνται ήδη προϋποθέσεις για πολλές περιφέρειες, όχι μόνο για τη δική μας, ούτως ώστε να καταμεμηθούν αυτές οι 55 τόσες χιλιάδες προσφύγων, με όποιες διαδικασίες και με όσα προβλήματα μέχρι στιγμής είχαν και με τη στάση Ευρωπαϊκή Κοινότητα για το γειτόνιο μας τελικά. Αλλά για να μην μακρηγορώ, όσον αφορά την περιφέρεια Κρήτης, στη δική μας περιφέρεια γεωγραφικά εννοώ, έχουν προηγηθεί συζητήσεις, έχει γίνει και επίσκεψη του Υπουργού, έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις και βέβαια είμαστε στον δρόμο της προετοιμασίας για να γίνει η κατανομή μια σειράς από την πρώτη φουρνιά, θα έλεγα, ανθρώπων που θα έρθουν στην Κρήτη. Σε αυτό τον πρώτο ρόλο βέβαια τον έχουν οι Δήμοι όσον αφορά τις διαδικασίες για την εξέβρεση οικειών, για τους χώρους φιλοξενίας, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν έχουμε μείνει απ' έξω από όλη αυτή τη διαδικασία όσον αφορά τη συζήτηση σαν περιφέρεια Κρήτη. Συμμετάσχουν και οι αντιπεριφερειάρχες και βεβαίως ο περιφερειάρχης. Σε κάθε περίπτωση όμως, όσον αφορά βέβαια ξεχωριστά κάθε τομέα, την κυριαρχία ακριβώς την έχουν οι Δήμοι. Από εκεί και μετά τα τεράστια ζητήματα της οικονομικής ενίσχυσης στο Δήμο και του τρόπου που θα πρέπει να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θα δημιουργηθούν προβλήματα πάρα πολλά στις τοπικές κοινωνίες και έτσι θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή και με τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται εμείς σαν περιφέρεια θα στηρίζουμε σε κάθε περίπτωση και διοικητικά όπου μπορούμε και με την επιτελική μορφή που μπορούν να έχουν οι δικές μας υπηρεσίες για να ενισχύσουμε αυτή την κατάσταση που θα δημιουργείται από τώρα και στο εξής και όπου τουλάχιστον με τη θέση της Τουρκίας για να κλείσει τον πρώτο σχολιασμό και τη δηλώση Ερντογάν είναι σχεδόν έτοιμος να μολάρει, να το πούμε έτσι κριτικά, να ξαμολύσει 3 εκατομμύρια προς την Ευρώπη. Αυτό βέβαια είναι μια απειλή που σε κάθε περίπτωση μένει σαν απειλή, έχει και τις αντίστοιχες απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο ρόλος τώρα όσον αφορά την τελευταία, θα έλεγα, άφιξη των 41 μεταναστών, οι οποίοι, ξέρετε, έχετε πει περισσότερα, δεν είναι ακριβώς εκείνοι που καθένα σκέφτεται ότι έχουν και την άμεση ανάγκη και όλα αυτά που πραγματικά πρόσφυγες πολέμου έχουν, δεν είναι, έτσι. Από εκεί μετά η αστυνομία έχει τον τελικό και πρώτο κύριο λόγο και βέβαια με τη συμμετοχή και τη βοήθεια του Δήμου και των ομάδων φιλοξενούνται αυτή την περίοδο και η στόχευση είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα να μεταφερθούν στα κέντρα εκείνα τα οποία θα γίνει η σχετική απέλασή τους ή όποιες άλλες διαδικασίες ακολουθήσουν. Έτσι, υπάρχει κάποια ενημέρωση, κύριε Γουλιδάκη, για το πότε θα μπορούν να φύγουν από την Ιεράπετρα? Υπάρχει κάτι τέτοιο? Εγώ προσωπικά σήμερα το πρωί, ειδικά επειδή έγινε οι τελευταίες ημέρες, δεν έχω ενημέρωση άμεσα από τις υπηρεσίες, από την αστυνομία, αλλά ούτε έχω και κάποια ένδειξη από την πολιτική. Από την υπηρεσιακό προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας της Ενότητας για κάτι να πω κάτι αυτή τη στιγμή, να προλάβω κάτι, να ανακοινώσω κάτι. Είμαι όμως σίγουρος ότι πιέζουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, το Δήμο και την αστυνομία, το συντομότερο δυνατόν. Έχει επισκεφθεί ο Δήμαρχος μας τον Περιφερειάρχη και πιστεύω ότι η κατεύθυνση αυτών των ορών είναι να βρεθεί ο τρόπος πώς θα μεταφερθούν και πού θα πάνε. Πού θα πάνε πρώτα και πώς θα μεταφερθούν και όλο αυτό το υποστηρικτικό τμήμα για την μεταφορά τους εκεί που πρέπει να πάνε. Μάλιστα. Οπότε, εντάξει, αυτό το ξέρουμε ότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι φορείς που είναι αρμόδιοι γι' αυτό και αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Έχω μία πληροφορία αδιασταύρωτη ότι ενδεχομένως ίσως αύριο να αναχωρήσουν. Πληροφορία όμως αδιασταύρωση τη μεταδίδω με επιφύλαξη. Ακριβώς, επειδή θέλω να μένω στο
στην υπηρεσιακή μας δομή και την ενημέρωση που έχουμε σαν ενό ταλαστείο από τους Δήμους και την αστυνομία, σε κάθε περίπτωση βέβαια. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω κάποια ανακοίνωση για τη στόχευση πού και πώς. Εντάξει, όχι, λέμε μα και εγώ ότι μετέδωσα με επιφύλαξη αυτή την. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε πλέον και στην ενότητα αλλά και στο σύνολο της Κρήτης. Όλες οι υπηρεσίες και οι ομάδες, όπου και όπως χρειαστεί, ανεξάρτητα αν έχουμε θεσμικό ρόλο ή όχι, τα ανθρωπίνως δυνατά, ο ένας με τον άλλο αλληλοποστηριζόμαστε με τις δυνάμεις τις μικρές που έχουμε διαθέσιμες. Το κύριο μέλημα είναι ότι στο μέλλον, επειδή είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όλες αυτές οι ροές και η στάση της Τουρκίας δεν είναι η καλύτερη, είναι προκλητικότατη, η δική μου αίσθηση και είναι η δική μου τοποθέτηση στα πράγματα. Ότι ένας νέος σουλτάνος έγινε να προκύψει μέσα από αυτή τη διαδικασία, με τις εκαθαρίσεις που γίνονται, με μια τελείως αντιδημοκρατική διαδικασία στη χώρα, με προσωποκρατήσεις, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν φυλακιστεί, και περνάνε τους χιλιάδες και θα γεμίσουν οι φυλακές τους. Από εκεί μετά, η στάση της Τουρκίας δεν είναι η καλύτερη για να εφησυχάζουμε σε καμιά περίπτωση όσον αφορά την αύξηση των ροών των μεταναστευτικών και προς τη χώρα μας. Τα ζητήματα είναι τεράστια, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση δεν τα λύνει, είναι σε επίπεδο πολιτικό. Δυστυχώς η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή οι Δήμοι και όπου συμμετάσχει και η Περιφέρεια, θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα αναλάβουν τη λάντα, να το πω απλά. Πού θα πάνε, πώς θα μείνουν, πού θα στεγαστούν, πώς θα στηθίζονται, πώς θα ενσωματωθούν στην κοινωνία, ποια αστυνομικά μέτρα θα λαμβάνονται, οι τοπικές κοινωνίες, οι αντιρρήσεις. Γιατί όλοι ξέρετε, οι περισσότεροι θα θέλαμε να μην είναι στην πόρτα μας, να μην είναι δίπλα μας, να μην είναι κοντά μας. Ανεξάρτητα ότι αυτό μπορεί να φανεί ρατσιστικό ή όχι, πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση καλά στοχευμένες οι δράσεις που θα αναλάβουν. Και οι χρηματοδοτήσεις δεν είναι SAE, είπα τη αρμοστία του ΟΗΕ, ελέγχει και θα χορηγήσει κάποια κονδύλια για διαστήματα 1 έως το πολύ 2 ετών. Άρα, μετά από 1 ή 2 χρόνια, μια κατάσταση οικονομική που εγώ δεν τη βλέπω καθόλου ανθύρη, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πέρα από την ενσωμάτωση την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων, όταν άλλες κοινωνικές ομάδες του ελληνικού πληθυσμού δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε άλλα ζητήματα. Παρακολουθούμε όλα αυτά έτσι κι αλλιώς, να δούμε τι γίνεται και όσον αφορά τους πρόσφυγες που ενδεχομένως να φιλοξενήσουμε ή προγραμματισμένο να φιλοξενήσουμε από τις αρχές του χρόνου και έπειτα εδώ. Δεν ξέρω, η αναπτυξιακή Λασιθίου έχει αναλάβει εδώ το ρόλο αυτό της διαχείρισης. Μπορεί να βοηθήσει σε όλα αυτά. Και σε κάθε περίπτωση, όπως είπα προηγουμένως, ό,τι φορέα έχουμε διαθέσιμο που μπορεί να έχει σχετική εμπειρία και υποδομή, προφανώς αυτά τα μέσα, αυτά τα εργαλεία θα αξιοποιήσουμε, βεβαίως με τη συμμετοχή του κόσμου και των τοπικών κοινωνιών και των ομάδων των εθελοντικών που βοηθάνε σε κάθε περίπτωση. Ευτυχώς που έχουμε και αυτούς τους ανθρώπους, έτσι που το κάνουμε την καρδιά τους. Λοιπόν, πάμε τώρα στα. Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις εκεί. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Έχουμε και τον Σουλτάνο που βρυχάται κατά καιρούς και απειλεί. Δεν ξέρω πόσο σοβαρό μπορεί να είναι αυτό. Εδώ χρειάζεται βέβαια έτσι αναλυτής. Πολιτική ανάλυση μπορούσαμε οπωσδήποτε μπορούμε να την κάνουμε. Γεγονός είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος που ενημερώνεται θέλει να πιστεύει ότι όλα αυτά τα ζητήματα τα θέτει ο Ερντογάν για εσωτερική κατανάλωση. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Έχουν αντιστοίχισμα και ο απόϊχός τους έρχεται στις υπόλοιπες χώρες και αναγκάζουν τις υπόλοιπες γείτονες χώρες να δηλώσουν πράγματα. Έκανε δηλώσει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Έτσι. Και καλώς έκανε. Αυτό τι δείχνει? Είναι διαβαθμιστικό. Αν κάποιος δεν ομιλεί και δεν θέτει ζητήματα επαναδιαπραγμάτευσης της συνθήκης της Λοζάνης, πες και αλλιώς να αποδεχτεί τόσα χρόνια και ξεσκαλίζει, θα έλεγα, εδώ το λένε λαϊκά, θα το πω ολόκληρο, αλλά εν πάση περιπτώσει τα κακάκια όσο τα ξεσκαλίζει τόσο βρωμάνε. Και σε κάθε περίπτωση αναγκάζει και τις γείτονες χώρες να λάβουν άλλου χαρακτήρα ζητήματα, αλλά εμείς εδώ, στην παρούσα φάση, μέσα από τα μνημόνια και μια πολύ ασθενή οικονομία, δεν έχουμε τη δυνατότητα ταυτόχρονα να ανοίγουμε μέτωπα και έχουν ήδη ανοίξει οι καλοί, σε παρένθεση, γειτονές μας. Και οι Αλβανοί και οι Τούρκοι. Ναι, αυτή είναι ιδιαίτερα για τους πρώτους που ανέφερα, πάντων, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο κλίμα από τους χιλιάδες των Αλβανών που ζουν και ευημερούν στη χώρα μας, που να καταδικάζουν αυτές τις προκλήσεις του κυρίου Ράμα και του καθενός έντι Ράμα, και όπως το λένε αυτό. Δεν το έχω δει. Και οφείλω, εν πάση περιπτώσει, να το διεκδικώ και να το ζητώ. Έτσι, η οικονομία της Αλβανίας στηρίζεται στην οικονομία την κακή, την ελληνική. Έτσι. Δεν έχετε εκ των πραγμάτων, λοιπόν, οφείλουν να δημιουργήσουν αυτό το κλίμα απέναντι σε αυτόν τον Εντιράμ, ο οποίος βρίσκει και αυτό στην ευκαιρία του, σε μια περίοδο που η χώρα μας έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, που αντίστοιχα όμως έχει δείξει τεράστιους
δείχτες, θα έλεγα, φιλοξενίας και ανθρωπισμού σε σχέση με ελληνικά και τριστάθλια γειτονικά στοιχεία, Σκοπιανούς, Αλβανούς κτλ. Που έχουν αποκλείσει κάθε περίπτωση να περάσει από τα σύνορα του άνθρωπο. Και αντίστοιχα, καταλαβαίνει κανείς ότι αρχίζει και δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο ζητάει συνεργασίες. Άρα είναι καλό. Όλοι αυτοί που τόσα χρόνια ευημερούν και εργάζονται σε αυτήν εδώ την πατρίδα πια για αυτούς και για τα παιδιά τους που σπουδάζουν και συμμετάσχουν σε όλες τις διαδικασίες παραγωγικές, να ορθώσουν και εκείνη ανάστημα. Όχι μόνο εμείς ως έθνος σαν Έλληνες. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί και με όλα αυτά τα, και τα προηγούμενα χρόνια, αν δείτε, χωρίς να έχω καμία ρατσιστική διάθεση, την αλήθεια λέμε, η οικονομία της, σωστά, η οικονομία της Αλβανίας στηρίχθηκε στη χώρα μας και πολλά τα εμβάσματα κυρίως στη χώρα. Και την Ιταλία. Αλλά σε κάθε περίπτωση οφείλουμε οι χώρες οι γειτονικές, ιδιαίτερα η δική μας στάση, δεν είναι στάση κατακτητή σε καμιά περίπτωση. Δεν ανακοινούμε εμείς, παράδειγμα, αν και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, θέματα Βορείου Ηπείρου, να το πούμε έτσι. Οι Έλληνες εκεί διαβιούν σε πολύ άσχημες συνθήκες. Αυτό είναι γεγονός, αποδεικνύεται, όχι μόνο από τις Μητροπόλεις και από το θρησκευτικό χαρακτήρα ηγετικό προσωπικό, αλλά σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε πια τι συμβαίνει. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, αυτό που εγώ θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι περισσότερο θα έλεγα θα πρέπει να είμαστε κινητικοί στην κατεύθυνση του να ορίζουμε ξεκάθαρα ως εδώ και μη παρέχει. Μάλιστα, για να δούμε τι θα δούμε. Είναι δύσκολες οι συγκυρίες και γύρω-γύρω πολλά τα μέτωπα. Πάμε τώρα να δούμε, τελειώνει ο Νοέμβριος και θέλω να σας πάω λίγο στο οικονομικό μας, στην οικονομική μας κατάσταση. Και να μην θέλω να πάω, θα πάμε αναγκαστικά στις τελευταίες εργάσεις. Θέλω να δούμε καταρχήν πώς βλέπετε αυτή την περιβόητη διαπραγμάτευση ξανά μανά, τι γίνεται και τι τώρα έχει κολλήσει τα εργασιακά, αν δεν κάνω λάθος. Έχω σταματήσει, έχω κλείσει τηλεόραση. Φαντάζομαι πολλοί το έχουν κάνει αυτό, το έχουν προχωρήσει σε αυτό. Υπάρχουν σημεία τριβής που, εντάξει, με αιχμή τα εργασιακά, θα έλεγα ότι ακολουθούν από κάτω και ορισμένες παραμέτρες, τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τομείς. Πέρα από τα εργασιακά, που θα μπορεί κανείς να πολιτικολογεί με τις ώρες, δεν μπορεί να αισιοδοξεί. Παρά το ότι η κυβέρνηση αλλιώς διαμηνεί ότι θα εξασφαλιστούν όλα εκείνα που είχαν μέχρι τώρα και θα συνεχίσουν. Δηλαδή, θα συνεχίσει να είναι ο μισθός ο κατώτατος, αυτό το μαξιλάρι που παρέμεινε από τη λέλαπα των μνημονίων, ως ένα αναφορικό μισθός 586 ευρώ. Πολύ εξημών συνολικά των οικονομούντων, δηλαδή των λογιστών, προτεχνών κτλ. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει τρομερή πίεση για να έχουμε ακόμα περαιτέρω μείωση και γι' αυτό γίνεται λόγος για υποκατώτατο, υπερκατώτατο μισθό. Αν θα αλλάξουν τη διαδικασία, δεν θα έχουμε εκείνο το όριο της ηλικίας των 25 και άνω και των 25 και κάτω. Και η νέα τάση, αυτό που πιέζουν οι εταίροι μας, είναι για κάθε ένα που θα προσλαμβάνεται, τον πρώτο χρόνο να μην έχει ούτε 586, αλλά πολύ λιγότερο, περίπου 490 για ένα χρόνο. Και να μην έχει ηλικιακή δομή. Δεν θα είναι, δηλαδή, θα κοιτάμε την ηλικία 21-27. Απλά πιέζουν να είναι σε ένα όριο για ένα χρόνο, ας πούμε δοκιμαστικά, και να έχει τον υποκατώτατο μισθό περίπου στα 490 ευρώ μειχτά. Αυτό σημαίνει κάπου 385 καθαρά για πλήρη απασχόληση. Και εκεί μπορούμε να ανοίξουμε ένα τεράστιο ζήτημα. Διότι επέρεται βεβαίως η κυβέρνηση ότι έχει μειωθεί ο δείκτης ανεργίας σε πραγματικούς αριθμούς. Αλλά στην πράξη δεν έχει ωφελήσει κανένα. Και ιδιαίτερα δεν έχει ωφελήσει τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί οι όποιες προσλήψεις κάνουμε, η φοροτεχνική καθημερινά και όποτε κάνουμε προσλήψεις και απολύσεις, έχουν να κάνουν με ημιαπασχόληση και εκπεριτροπής εργασία. Αν είναι δηλαδή κάποιος όλη τη βδομάδα στη δουλειά, τον βάζουμε τετράωρο, τα πούμε απλά. Μερικούς τους κάνουμε και εκπεριτροπής, δηλαδή τρεις μέρες τη βδομάδα ή δυο. Ή περισσότερες, αλλά πάντως όχι πενθήμερο 40 ώρων. Και είναι πλέον γνωστό ότι, όπως έχει λήξει, αυτό δεν το έχω πει εγώ, το λέει και ο Σάββας Ρομπόλης, το λένε και από το Ινστιτούτο γενικά της πέστω του ΕΙΝΑ, πώς λέγεται αυτό που είναι ο Μητρόπουλος, το ξεχνάω αυτή τη στιγμή, που κάνουν τους σχετικούς ελέγχους και αναφορές και συνυπογράφει αυτά η ΕΛΣΤΑΤ, ότι μόνο δύο από τις 10 θέσεις είναι πλέον πλήρους απασχολήσεως. Καταλαβαίνει από τις νεοδημιουργητές θέσεις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα τοπίο, το οποίο στην πράξη είναι πολύ σκληρό το κομμάτι αυτό τη διαπραγμάτευση. Και αντίστοιχα θα έλεγα ότι πέρα από τα εργασιακά και το αν θα έχει τη δυνατότητα για lockout και παραπάνω απολύσεις στις όποιες μεγάλες επιχειρήσεις μείνανε στη χώρα, το ζητούμενο είναι βασικά πώς κινείται στα εισπρακτικό κομμάτι αυτό το ασφαλιστικό έκτρωμα που από το Μάιο του 2006 ταλαιπωρεί και θα ταλαιπωρήσει από το επόμενο διάστημα όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες με το νέο τρόπο υπολογισμού. Αλλά σε αυτά τα σημεία, αλλά και πέρα από αυτά τα δύο σημεία των εργασιακών και των νέων ασφαλιστικών εισφορών,
δεν έχουν τρέξει οι μεταρρυθμίσεις που από το 2015 προς το 2016 έχουν ήδη ψηφιστεί. Ψηφίστηκαν, αλλά δεν έχουν τρέξει. Και που είμαστε σήμερα 28 του μήνα. Να μην έχει ολοκληρωθεί το περιφερειολόγιο, ενώ η δέσμευση της προηγούμενης σύνθεσης της κυβέρνησης ήταν τέλος του χρόνου να υποβάλουμε το περιφερειολόγιο, να είχαμε τα POS από τον περασμένο Γενάρη να μην τα έχουμε στη διάθεσή μας και κατά την άποψή μου δεν θα τα έχουμε, παρά τη σπουδή και την πίεση από το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε καν το Μάρτιο του 2017 διαθέσιμα. Δηλαδή, κλείσαν το θέμα των αποδείξεων για να πάω σε πιο πρακτικά ζητήματα. Για το 2016, η κυρία Παπανάσου, η νέα συναδέρφησα λογίστρια και Υπουργός Οικονομικών Αναπληρώτρια, είπε ότι δεν χρειαζόμαστε αποδείξεις και αυτό καλά το έκανε, διότι μας είχε δανείσει το Υπουργείο. Φεύγει λοιπόν αυτό, δεν θα έχουμε υποδικό 49, θα είναι φέτος ανενεργός. Ωραία, οπότε εκεί τώρα, στον δεν μαζεύουμε αποδείξεις, ό,τι έχουμε στο για σπίτι το 16, δηλαδή. Έτσι, επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθώ. Ναι, για τις φορολογικές δηλώσεις που θα ξεκινήσουν όποτε ξεκινήσουν από τη νέα χρονιά, που θα δηλώνουμε τα εισόδημα του 16. Το Υπουργείο Οικονομικών μας λέει και εκεί, ναι, και τρία χρόνια το ακούμε, ότι θα πρέπει να ανοίγει από τις 1 Μαρτίου περίπου. Δεν έχετε ποτέ. Εντάξει, τέλος πάντων, για την επόμενη, τα εισοδήματα του 16, όσοι έχουμε κρατήσει αποδείξεις, δηλαδή να τις πετάξουμε, αυτό λέτε? Όχι, προς Θεού, δεν είπα αυτό. Είπε η κυρία Παπανάσου, ναι, και θα το κάνει και σχετικά γρήγορα, πιστεύω, νομοθέτημα, ότι για το έτος 2016, ο κωδικός 049, όπου δηλώνουμε αυτές τις αποδείξεις δαπανών, θα είναι ανενεργός. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα χρειαστεί να κάνουμε καταμέτρηση και δεν θα χρειαστεί, αφού είναι ανενεργός, να καταχωρήσουμε κάποιο ποσό στη δήλωσή μας. Δεν είπα όμως και δεν θα πω ποτέ ότι θα πρέπει όποιες αποδείξεις συλλέγουμε να τις καταστρέψουμε. Γιατί? Γιατί φεύγει και πάει λίγο παραπέρα. Μέσα σε αυτές τις αποδείξεις μπορεί να είναι γενικότερο χαρακτήρα αποδείξεις από εγγυήσεις αγορών που έχουμε κάνει, οι οποίες άμα χαθούν πρέπει να υπάρχουν, ιδάλλως χάνει την εγγύηση του πλυντηρίου και τρεις και δεν φτάνει. Τέτοιου χαρακτήρα θέλω να πω, αλλά και από αποδείξεις γιατρούς, όλα αυτά που αποδεικνύουν για μελλοντικούς ελέγχους τα πραγματικά μας έξοδα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, και πρέπει να υπενθυμίσω ότι η χρήση 2008 έχει παραγραφεί. Αν δεν λοιπόν κάποιος να κάνει κάτι, μπορεί τις πριν του 2009 αποδείξεις να τις κάψει, να τις κάνει ό,τι θέλει. Και αυτό δεν το λέει ξεκάθαρα πάντα κανείς, γιατί αν ρωτήσεις την ίδια την υπουργό, θα σου πει καλού κακού κράτησε τη. Όμως επειδή έχουν γίνει διαγραφή αυτής της χρήσης του 8 τουλάχιστον και τέλος του έτους, από όσο ενημερώνουμε θα κλείσει για το 9, τις παλαιότερες κάτω από το 2008, ας τις πετάξω να το πούμε. Εγώ μπορώ να το πω και ό,τι συνέπειες θα έχει. Τις υπόλοιπες θα πρέπει να τις κρατάμε. Το ζήτημα δεν είναι η αποδείξη. Το ζήτημα είναι οι ισχυροί φορολογικοί συντελεστές. Για όσους ξεφεύγουν. Ωραία. Μισό τώρα. Μισό, γιατί είναι, με ρωτάνε και συμπολίτες μας εδώ διάφορα. Καταρχήν, το εργόσιμο. Ακούγεται ότι θα αυξηθεί. Με ρωτάνε ένας φίλος τι γίνεται με αυτό, αν ξέρετε κάτι, αν έχει κάτσει κάπου η μπύλη. Αν μέχρι 31-12 να μην ανησυχεί κανείς, γιατί το εργόσιμο ακολουθεί τη λύση του 12-16. Ακολουθεί τη διαδικασία που γνωρίζουμε τώρα. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Όμως έχει μέσα προϋπολογιστεί στο νόμο 43-87 του Κατρούγκαλου. Πλέον αυτό είναι παρελθόν, τη κυρία Αξιόγλου θα είναι η εφαρμογή, ότι θα αλλάξει καταρχήν ονομασία, το γνωστό εργόσιμο, θα ονομαστεί αγγελιώσιμο και πάση περιπτώσει θα αλλάξει και ο τρόπος υπολογισμού του. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι γενικόλογα, επειδή είναι γενικόλογα και δεν αναφέρονται επιμέρους, είναι αυτό που πολλές φορές ίσως έχω πει και το δικό σας βήμα. Έπρεπε, κλείνει ο μήνας, να έχουμε μια σειρά τουλάχιστον διευκρινιστικών για το φορολογικό και για το ασφαλιστικό. Στα γρήγορα. Το πιο σημαντικό είναι σε διπλή κατεύθυνση. Εσείς είπατε για το εργόσιμο. Πολύ σημαντικό. Πάντως θα ξέρει ο κόσμος που θα ακούει αυτή τη στιγμή ότι από 1η-17 που δεν θα είναι έτοιμη, εγώ πιστεύω θα πάει μετά το Μάρτιο το νέο εργόσιμο και ο τρόπος υπολογισμού. Ή μπορώ να πω ακόμα και να διακινδυνεύσω ότι υπάρχει περίπτωση να, και το ζητάνε αυτό διάφοροι φορείς που έχουν σχέση με τα εργασιακά, να έχουμε μια, θα έλεγα, παράταση εφαρμογής του πρώτου έτους, να μείνει το 17. Να μείνουμε δηλαδή στα δεδομένα του τρόπου φορολόγησης και ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών του 2015, με την αύξηση του ΟΓΑ παράδειγμα 10% και τις σχετικές αυξήσεις ΤΕΒΕ και τα ΙΚΑ, αλλά από εκεί και μετά να μην εφαρμοστεί. Στην περίπτωση όμως που εφαρμοστεί από 1η-1η ή από αρχές Μαρτίου το εργόσιμο, θα έπρεπε να είχαν βγει σχετικές οδηγίες από τώρα. Δεν έχουν βγει και γι' αυτό καταμαρτυρώ και λέω ότι αφού δεν έχουν βγει, δεν θα προλάβουν να βγουν μέσα στις γιορτές όλες αυτές οι οδηγίες για να έχουμε από 1η-1η σαφή εφαρμογή του νομοθετήματος αυτού. Άρα εκ των πραγμάτων η δική μου θέση είναι ότι τουλάχιστον μέχρι Γενάρη-Φλεβάρη το εργόσιμο δεν θα έχει μεταβολή.
Μακάρι να αλλάξει γρηγορότερα, διότι είναι αλλά επίπτωση αν... της μεταρρύθμισης. Μισό τώρα. Αν αλλάξει, θα αυξηθεί, είναι το ερώτημα. Αν αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού και πάμε στο 70% του μισθού αναφοράς για τον αγροτικό κόσμο που έχει μια σχετική έκπτωση μέχρι το 2021, θα γίνεται αναφορά ως ποσοστό 14% που ορίζει ο νόμος και που δεν φτάνει, έχει πολλά παράθυρα, αλλά θα κάνω μια τοποθέτηση. Ξέρουν οι αγρότες ότι για το έτος 16 θα ήταν 14% επί του καθαρού κέρδους του 2016 οι ασφαλιστικές εισφορές. Το εργόσιμο αντίστοιχα θα κινιόταν στην κατεύθυνση στο 70% του μισθού αναφοράς. Δηλαδή το 586, το 70% είναι περίπου 450 τόσο. Πάνω σε αυτό το ποσό θα είχαμε ένα εργόσιμο με βάση το 14% των εισφορών των αγροτών. Δεν το έχουμε δει διευκρινιστικά, είναι τελείως αόριστο και ασαφές, όπως και εγώ σας το λέω τώρα και αυτό το μεταφέρω με επιφύλαξη. Έχουμε λοιπόν αυτό που θα αλλάξει. Τι θα είναι? Μέχρι τώρα έχουμε ένα εργόσιμο των 25 ευρώ, ξέρει ο αγρότης ειδικά ότι είναι 10% υπερογά, άρα 22,5 μένουν στο χέρι του εργαζομένου, 2,5 παίρνει το ογά και πολλές φορές οι αγρότες μετρητό συμπληρώνουν το ημερομίσιο διότι κανείς δεν θέλει να παίρνει 22,5 ευρώ. Αυτό που τίνει τώρα να γίνει με το νέο αγγελιώσιμο εργόσιμο, όπως θέλουν να σας πούνε μελλοντικά, θα είναι να συμπιεστούν τα μεροκάματα από 18-19 ευρώ βάση του νέου μισθού, εφόσον περάσει τα εργασιακά. Και στην περίπτωση αυτή, οι λίγοι εναπομείναντες εργάτες υγιείς, που δεν είναι Έλληνες, θα την κοπανίσουν, να το πω έτσι απλά. Με ένα κλικ του αντίχειρα θα φύγουν, θα πάνε σε άλλες χώρες. Διότι δεν θα πιέζουν τους εργοδότες να παίρνουν τη διαφορά του πραγματικού ημερομισθού, να το καταλάβει ο κόσμος, μετρητά. Δηλαδή, αν του βγάλει εργόσιμο και είναι 18-19 που μένει στο χέρι, 20 ευρώ καθαρά, και δουλεύει με 30-35 στις ελιές, 27 στα θερμοκήπια, θα αναγκάζεται ο εργοδότης να καταγράφει λιγότερα έξοδα από τα πραγματικά του. Και αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Αυτές οι επιμέρους λεπτομέρειες δεν έχουν όμως διευκρινιστεί και έτσι σε κάθε περίπτωση μόλις οριστικοποιηθούν μετά την αξιολόγηση, δηλαδή δεν περιμένει κανείς πριν τις 5 Δεκεμβρίου να ξεκινήσει να παράγει τις σχετικές οδηγίες εγκύκλειες για το ασφαλιστικό, το Υπουργείο Οικονομικών. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι ο κ. Αλεξιάδης έχει αλλάξει και η συναδέλφουσα θα θέλει και τον χρόνο της ενημέρωσής της. Γι' αυτό πιστεύω ότι μέχρι και το Γενάρη-Φλεβάρι, εγώ μπορώ να πω ελεύθερα κοντά στο Μάρτιο, δεν θα έχουμε μεταβολή. Είναι μια προσωπική άποψη όμως αυτό. Να. Οπότε, μάλιστα. Δεν έχει λοιπόν κάτι επίσημο και συγκεκριμένο να πούμε, περιμένουμε και γι' αυτό. Επίσης, θα πω ότι μέσα από το ασφαλιστικό, ένα σημείο που δεν έχω δει να περιλάβουν στις διαπραγματεύσεις είναι να διευκρινιστεί η διάταξη του άρθρου 20 που αφορά τους νεοσυνταξιούχους του αγροτικού τομέα και των υπολείπων ταμείων. Διότι υπάρχουν πράγματα. Εκείνοι δηλαδή που θα υποβάλουν μετά τις 13 Μαΐου έχουν αρχίσει να υποβάλλουν του 2016 επίσης τα αξιοδότηση. Έχουν να αντιμετωπίσουν στο γνωστό άρθρο 20 νομοθέτημα που λέει ότι εφόσον θέλουν να συνεχίσουν να είναι ενεργοί, κυρίως αυτό αφορά τους αγρότες, γιατί ένας έμπορος κάνει διακοπή επαγγέλματος για να βγει στη σύνταξη. Αλλά ορισμένοι και από τους εμπόρους θέλουν να μένουν πληρώντας ένα τίμημα για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Κυρίως όμως αφορά τους αγρότες αυτό που θα πούμε. Αν θέλει να σε αξιοδοτηθεί να παίρνει όλη του τη σύνταξη, ο κάθε νέος υποψήφιος συνταξιούχος αγρότης από Μάιο και μετά θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα οδηγηθεί με μαθηματική ακρίβεια, αν δεν αλλάξει κάτι, σε πλήρη μεταβίβαση των δικαιωμάτων του και βεβαίως τη διαδικασία όλων όσων χρειάζεται η εφορία για να κάνει διακοπή επαγγέλματος. Μπλοκάκια, ελέγχους και τα σχετικά, αν είχαν τρυπηθεί, αν έχει ταμιακές, αν λαϊκές αγορές κτλ. Και θα οδηγηθεί βεβαίως να έχει την αδυναμία να κρατήσει το αγροτικό του όχημα, το οποίο μπορεί να είναι και το μοναδικό του όχημα. Διότι έτσι αναφέρει η νομοθεσία. Ότι για να λάβεις διακοπή ως αγρότης του κανονικού ιδιωτικού καθεστώτος, κλείνεις το θέμα αυτοκινήτου από τα αυτοκίνητα, παίρνεις χαρτί ότι δεν έχεις αυτοκίνητο, το μεταβιβάζεις, το πουλάς, το διαγράφεις, το θέλεις, κατά ό,τι καταλαβαίνεις κανείς, μεταφέρεις τα δικαιώματά σου σε συγγενικά ή τρίτα πρόσωπα με το ανάλογο τίμημα, το ΟΔΕ εννοώ, επιδοτήσεις, καλλιέργειες κτλ. Και βεβαίως μετά μπορείς να πάρεις ολόκληρη τη σύνταξη. Αντίθετα, μπορείς να τα έχεις όλα αυτά, αλλά θα παίρνεις μειωμένη σύνταξη κατά 60%. Θα παίρνεις 40% μόνο σύνταξή σου. Δεν έχει αναδειχθεί αυτό όσο πρέπει την ελληνική κυβέρνηση και μένει στον αέρα. Ελπίζουμε ότι θα έχει μια καλή κατάληξη. Είναι πολλά τελικά αυτά που μένουν στον αέρα από ό,τι καταλαβαίνω, που χρειάζονται διευκρινήσεις. Ναι, και παρά το και ακόμα κάτι να συμπληρώσω, συγγνώμη Μαρία, μια που έχω την ευκαιρία. Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα που θέτουμε αρκετοί συνάδελφοι φοροτεχνικοί, το οποίο λειτουργεί σαν ογλογιακή βόμβα. Μέσα από τις σχετικές νομοθεσίες των νόμων που αφορούν το 43-89 συγκεκριμένα, αλλά και τον νόμο τον ίδιο το 43-37 για τα εργασιακά και για το φορολογικό ταυτόχρονα,
Έχουμε ένα ζήτημα που πρέπει να διευκρινίσει και το ζητάμε το Υπουργείο Οικονομικό όσον αφορά τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Ποιο είναι το ζήτημα αυτό? Το αφορολόγητο, το οποίο έχει ανακοινώσει και ισχύει και τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος. Φέτος για πρώτη φορά οι αγρότες μας θα έχουν αφορολόγητο 8.636 ο άγαμος. Με μια με τα παιδιά πάει μέχρι 9.500 περίπου. Από εκεί και μετά θα πρέπει να διευκρινίσει τι συμβαίνει για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, διότι μία από τις προϋποθέσεις για να έχει αυτό το ευεργέτημα των 8.600 ευρώ αφορολόγητο ο αγρότης είναι συγκεκριμένη και αναφέρει ότι θα πρέπει να τηρεί βιβλία. Ως γνωστόν, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν τηρούν βιβλία. Έχουν μια φόρμα βάσει της οποίας βγάζουν τα έσοδα έξω για τη φορολογική του δήλωση. Ζητάμε λοιπόν να το διευκρινίσει, διότι υπάρχει ο κίνδυνος, είναι ορατός, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος να μην δικαιούνται αυτό το αφορολόγητο. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα τακτοποιηθεί συντομότερα από άλλα και θα το διευκρινίσουν. Διότι οι συνάδελφοι φοροτεχνικοί στην Ελλάδα είναι διχασμένοι. Άλλοι υποστηρίζουν ότι ήδη ισχύει. Η νομοθεσία όμως βάσει αυτή τη διάταξη, σας είπα, είναι το πέμπτο κατά σειρά παραστατικό που χρειάζεται, να είναι γραμμένο στον ΟΣΕ, να έχει ενοικιαστήρια ιδιοκτησίας, να τηρεί βιβλία, το λέει μέσα, είναι η πέμπτη παράγραφος. Άρα αν αυτό εξαιρεθεί, όλα καλά και άγια, και έτσι δεν θα πληρώσουν φορό, κυρίως εκείνοι που έχουν λάβει ή ζουν σε ορεινές περιοχές και έχουν μικρότερα εισοδήματα των 8.500 ευρώ. Μάλιστα. Που ζουν σε ορεινές περιοχές. Και όχι μόνο, και σε παιδινές αγρότες που έχουν, είναι το γνωστό καθεστώς το ειδικό, άρα κάτω από 15.000 ευρώ τζίρο ή 5.000 ευρώ και κάτω επιδοτήσεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ναι, κατ' εμέ, και το καταθέτω αυτό, κινδυνεύουν αν δεν διευκρινιστεί το αφορολόγητο ότι είναι σε ισχύ. Και δεν θέλω να γίνομαι τρομολάγνος, αν δεν διευκρινιστεί με νομοθετική ρύθμιση, θα πρέπει να περιμένουμε, σαν βλάτια θα έλεγα, να βγουν οι πρώτες εκαθαρίσεις τον Ιούνιο για να δούμε τι ισχύει τελικά ή όχι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Ναι, αν δεν γίνει τίποτα και αν δεν διευκρινιστεί με διαταγή, θα κάνουμε τις δηλώσεις, θα λέμε στους ανθρώπους έχεις ή δεν έχεις, εμείς τι θα λέμε, έχει αφορολόγητο, ή θα λέμε δεν έχει αφορολόγητο. Δεν θα ξέρουμε τι θα κάνουμε και όταν βγει η πρώτη εκαθάριση στο σύστημα, τότε ή θα τρίβουμε τα μάτια μας ή θα πούμε δεν υπήρχε λόγος να κάνουμε καθόλου σώματα. Εγώ το δεύτερο θα ήθελα μέσω και των συναδέλφων να μας διευκρινίσει το Υπουργείο από τώρα για να ξέρουμε πώς θα πάμε τους ανθρώπους στη φορολογία που κλείνει ο μήνας. Και πρέπει να υπενθυμίσω και τελειώνω εδώ ότι για τα τέλη κυκλοφορία θα γίνει πολύ λόγο. Δεν θα αλλάξουν τα τέλη κυκλοφορία, θα είναι τα ίδια ακριβώς. Είναι σε αναμονή η ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Να, τώρα, σήμερα, αύριο, ξέρω εγώ, θα αναρτηθούν και τα τέλη κυκλοφορία. Από λίγο δεν τα είδαμε μέσα. Να. Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω αν άλλες αλλαγές έτσι μπορούμε να πούμε. Τι μας περιμένει το 2017. Ναι. Έχουμε. Αν έχουμε καταλήξει κάπου, δηλαδή. Δεν έχουμε ακριβώς, δεν έχουμε καταλήξει κάτι συγκεκριμένα. Αυτό που περιμένουμε όλοι είναι οριστικοποίηση του σχετικού νομοσχεδίου για την υποχρεωτική, με εξαιρέσεις, χρήση των μηχανημάτων POS, των γνωστών ταμιακών αυτών των τραπεζών και πασφυρτός. Η σπουδή όλων και των τραπεζών με σημερινά δημοσιεύματα είναι να στραφούμε στην πλήρη ηλεκτρονική πληρωμή σχεδόν όλων των ποσών. Διότι όσο υπάρχει δυνατότητα να πληρώνεις μετρητά για ποσά κάτω από 500 ευρώ που όλοι το ξέρουν καθαρής αξίας, τόσο υπάρχει κατά το Υπουργείο Οικονομικών. Και μεγάλη θα έλεγα φόρο διαφυγή, αλλά και εισφόρο διαφυγή. Υπενθυμίζω ότι με το προηγούμενο μνημόνιο, το δεύτερο, είχε δεσμευτεί η ελληνική τότε κυβέρνηση, άρα είναι δέσμευση και καινούρια, η μισθοδοσία και το ΙΚΑ να πληρώνται μόνο μέσω τραπεζών. Σήμερα και οι μισθοδοσίες και τα ενίκια κατοικιών δεν περιλαμβάνονται σαν υποχρεωτικά αναξαρτήτως ποσού. Δηλαδή, αν ένας εργάτης υπάλληλος παίρνει, ξέρω εγώ, 8 εκατοστάρια το μήνα, δεν είναι υποχρεωτικό να πάει να του τα βάλει τράπεζα. Τώρα τα δώσουμε τριτά και όποτε θες. Έτσι δεν βλέπουμε ποιος πληρώθηκε, ποιος δεν πληρώθηκε, και έτσι υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν 8 και 10 μήνες απλήρωτους ανθρώπους και το χωρίζει κανείς. Οπότε προς τη σωστή κατεύθυνση, λέτε, είναι αυτό να περνάει. Ναι, είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά τα ακούμε και τα λιβανίζουν από 15. Το 16 τελειώνει. Σε ένα ακόμα μήνα, σε δύο μήνες, για να είμαι απόλυτα δίκαιος, έκλεισαν δύο ολόκληρα στην απέραντη στη διαχείριση της χώρας. Οι όποιες μεταρρυθμίσεις έχουν ψηφιστεί με πολύ αργό τρόπο έχουν περάσει. Πολλές από αυτές δεν έχουν ενεργοποιηθεί και θα πέσει ένας ρυθμός, ας πούμε, τέτοιος από το Φεβρουάριο και μετά, εν ώψη του να ανοίξει το σύστημα των δηλώσεων, με καθυστερήσεις, με συστήματα που τα είδαμε και πέρσι. Θα αναγκαστούν να δώσουν πάλι παρατάσεις και τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Τώρα, αυτό με η πρόταση, νομίζω, των τραπεζιτών να φορολογούνται οι αναλήψεις, αυτό τι σημαίνει? Χθεσινά, τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε φορά που θα κάνω ανάληψη
θα φορολογούμε, ενώ αν την κάνω ηλεκτρονικά, ας πούμε, καταθέσω μισθούς ή οτιδήποτε άλλο, πληρώσω δηλαδή μέσω της τράπεζας μεταφορά ποσού, δεν αυτό θα... είναι κατανοητό από όλους. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι, δεν το καταλάβατε εσείς, τι καταλαβαίνετε εσείς. Αυτό πιστεύω το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος απλά. Θα σας πω γιατί. Κάτι που δεν έχει σχέση τόσο πολύ με τα εργατικά. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα θέμα να θέλουμε στα παιδιά μας να σπουδάζουν κάποια χρήματα τραπεζικά. Εάν οριστικοποιηθούν όλες οι διαδικασίες και φαίνονται όλες οι κινήσεις, δεν αποκλείεται αυτό εδώ το φτωχό κράτος, έχοντας έλλειψη πόρο, να έρθει και να πει: βάζεις του παιδιού σε 700 ευρώ το μήνα, είναι δωρεά προς το παιδί, είναι γονική παροχή, συγγνώμη, δωρεάν τον παππού. Άρα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κρατήσει το 10%. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, αλλά είναι τεχνικά εφικτό και δυνατό. Πάμε παραπέρα. Έχουμε συναλλαγές που κάνουμε μεταξύ μας σαν ιδιώτες, σαν πολίτες, εν πάση περιπτώσει, που δεν είναι όλες πάνω από τα 500 ευρώ που αρχίζουν οι υποχρεώσεις να είναι μέσα από τη διαδικασία του συστήματος. Οι πολλοί από εμάς, και καλώς κάνουμε κατά την άποψή μου σαν αντίσταση, είτε κάνουμε διαφορετικές συναλλαγές σε άλλες μέρες που να είναι διαφορετικό το ποσό, γιατί ο νομοθέτης λέει όταν για την ίδια συναλλαγή είναι ενιαίο το σύστημα, πρέπει να το κάνει είτε είναι κάτω από 500 είτε δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ο τρόπος να αγοράσω κάτι που είναι 1000 ευρώ και να το κάνω τρεις τμηματικές καταθέσεις σε 5-10 μέρες με διαφορετικά τιμολόγια και να γράψω ό,τι θέλω και στην αιτιολογία. Έτσι. Αυτά είναι τα παράθυρα του συστήματος. Και να μην πηγαίνω μέσω της τράπεζας. Σε αυτή την περίπτωση δεν ελέγχουν τη δυνατότητα την οικονομική του καθενός από εμάς. Δηλαδή, όταν υποβάλλει μια δήλωση κάποιος και έχει καθαρό κέρδος 5.000, η ζημία και οι περισσότερες επιχειρήσεις, ζημία είχαν το 2015 και το 2016 θα έχουν ζημίες πολλές επιχειρήσεις. Τότε βγαίνει ξαφνικά, ενώ έχει ζημία στην επιχείρηση, να έχει δώσει γύρω-γύρω, ξέρω εγώ, τρεις φορές παραπάνω από το εισόδημά σου πληρωμές. Πολλές από αυτές τις πληρωμές εμπίπτουν στις διατάξεις που ο νόμος ορίζει για το σχετικό έλεγχο συναλλαγών, για τιμολόγια και όλα αυτά. Γι' αυτό πιέζουν οι τράπεζες και πέρα από αυτό. Θα αυξηθεί ο όγκος εργασιών τους όταν όλες τις συναλλαγές γίνουν υποχρεωτικά. Μπορεί να βάλει ένα όριο 50 ευρώ, ας πούμε. Αν από εκεί και μετά πάμε μέσω τραπεζικού συστήματος, είτε ηλεκτρονικά γίνεται, είτε φυσική παρουσία, έχουν τις σχετικές τους προμήθειες οι τράπεζες. Δεν είναι όλα αφορολόγητα. Και τα γνωστά POS έχουν ήδη αυτή τη στιγμή 0,8% χρεώσεις σε ετήσιο βάση του τζίρου. Πέφτουν βέβαια αυτά και σταδιακά θα πέφτει το ποσοστό που κρατάνε σαν έξοδο. Να. Αλλά αυτό με προλάβατε, στιγμή... γιατί όταν πληρώνει ο καταναλωτής και καπέλο γι' αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή κάνει, αξίζει το προϊόν 10 ευρώ και πόσο δίνει στα 10 ευρώ. Α, θα πρέπει να πω ακόμα καλά που το αναφέρατε αυτό, ότι μέσα από τις διαδικασίες που πιέζουν οι τράπεζες, προβλέπεται μέσα στις συζητήσεις και έχει καταγραφεί, υπάρχουν σήμερα δημοσίευσεις, ότι καταστηματάρχες οι οποίοι δεν θα αποδέχονται συναλλαγές μέσω των μηχανημάτων αυτών ή πιστωτικών καρτών γενικά, είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν πινακίδα. Έτσι, αυτό προβλέπει, μπορεί να το διαβάσει ο καθένας. Το πρόστιμο θα είναι σουχτερό. Δεν κάνει αναφορά σε πρόστιμο, μιλάει για ένα παράδειγμα πάνω από 1000 ευρώ. Που σημαίνει αυτό ότι επειδή πάρα πολλοί δεν δέχονται συναλλαγές, είναι γνωστό πιστεύω, αν το δημοσιογραφικά θα το επιβεβαιώσετε εσείς. Είτε γιατί δεν έχουν όλοι αυτοί το POS ή και ακόμα πρακτικούς λόγους. Από τη στιγμή που δεν είναι υποχρεωτικό ακόμα για όλους. Ή για συγκεκριμένες κατηγορίες, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να εξαιρέσουν υπερήλικες, νησιωτικές περιοχές, ορεινές περιοχές. Δεν έχουν βρει αυτά και γι' αυτό και δεν τον εφαρμόζουν το νομοθέτημα αυτό. Όταν τα έχουν αυτά και οριστικοποιηθεί ότι είναι υποχρεωτική εφαρμογή των POS, τότε, εάν κάποιος δεν θέλει να το εφαρμόσει, θα πρέπει να ακολουθεί τη διαδικασία να έχει μικρές συναλλαγές. Θα είναι δηλαδή ένα μήνυμα και ένα πλικατήρικο που δεν έχει συναλλαγές δηλαδή μεγάλες για να είναι υποχρεωτικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι υποχρεωτικό. Και θα πρέπει να αναρτά πινακίδα στο κατάστημά του ότι το κατάστημά μας δεν δέχεται. Ας πούμε, έχει πάρει απαλλαγή, για να το πούμε έτσι. Ωραία. Μα αυτό δηλαδή είναι καλυμμένο και το κατάστημα για 5, 10, 20 ευρώ, ας πούμε. Εφόσον ενταχθεί στους απαλλαχτέντες, θα πρέπει να το αναρτήσει. Γιατί δεν ξέρουμε εμείς αν έχει ή αν έχει και το λόγο το πραγματικό. Θα κάνει ανάπτυξη, θα έχω απαλλαγή. Αυτά δεν είναι μελλοντικά. Εγώ αυτά που σας λέω τώρα, πριν το Μάιο-Ιούνιο, δεν θα τα δούμε στην πράξη. Και μακάρι να τα δούμε τότε. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε έρχονται αλλαγές, πάνε να ελέγξουν όλο το χρήμα που κινείται, αν κινείται. Ακριβώς, έτσι, να βλέπουν τι και πώς και γιατί, ποιος πληρώνει, τι πληρώνει, να έχουν έτσι ένα έλεγχο γενικότερα κτλ. Θα έχουμε έτσι, και τα σχετικά μας και από την δωράκια όμως... από τις λοταρίες με τις αποδείξεις. Θα συμμετάσχουμε σε δώρα αξία 12 εκατομμυρίων ευρώ, τόσα έχουν συμφωνήσει οι εταίροι μας και θα βρούμε τους τρόπους ποιος θα κερδίζει τι. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό ακριβώς πάει. Η ηλεκτρονικοποίηση θα έλεγα της χρήσης του χρήματος, όπως σε άλλες χώρες ήδη υπάρχει. Λοιπόν, εδώ μας ρωτάνε και αγρότες, πέρα από το αγγελιώσιμο που σας ρώτησα και ήταν φίλου ακροατή, αν μπορεί, ας πούμε, να εισηγηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών το αγροτικής ανάπτυξης, αν το καταλαβαίνω,
Βρήκαμε, το λέω έτσι το μου. Βρήκαμε το Υπουργείο, το οποίο ακούει τους αγρότες. Okay, ναι, εντάξει, λέω εγώ ερώτηση. Είναι προκλητικότατη η στάση. Καταρχήν δεν παρουσιάζεται η ηγεσία, γιατί η ηγεσία δεν είναι μόνο υπουργό, αλλά και γενική γραμματής και υπηρεσιακό, θα έλεγα, προσωπικό που γνωρίζει τα θέματα, να μας διευθυνίσει θέματα. Έτσι. Δεν ξέρω όμως ακριβώς ποιο είναι το ερώτημα. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να εισηγηθεί μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών, αν υπάρχουν ζημιές, είτε από σπόρους, είτε από λιπάσματα, είτε από οτιδήποτε ζημιά μπορεί να έχει ο παραγωγός, να φερείται. Ακούστε, να το λύσουμε αυτό οριστικά. Όσον αφορά, βέβαια, θα εξαιρέσω τη ζημιά που έχουν υποστεί φέτος οι πυροπαθείς της περιοχής μας, έτσι. Νέα Ανατολή και τα λοιπά. Δεν έχει εκδοθεί για μας, ενώ εξεδόθηκαν οι σχετικές διαταγές από την κυρία Παπανάτσου, παρακαλώ, οι οποίες αναφέρουν, μπορείτε να τα δείτε στο διαδίκτυο αυτά, αναφέρουν όλες τις πληγήσεις περιοχές του 2016 και τη σχετική παράταση, αναστολή πάγωμα θα το έλεγα εγώ, των χρεών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν πει στο διαδίκτυο κανείς, θα δει μερικές περιοχές από την Άπακτο, από την Βόρεια και Νότια Πελοπόννησο κτλ. Και από τη Ρόδο δεν έχει ενταχθεί η δική μας περιοχή. Οι λόγοι είναι άγνωστοι. Από εκεί και μετά, το εξής συμβαίνει. Η πραγματική ζημία που οφείλεται σε συγκεκριμένο λόγο, και ας πάμε όχι πέρα από τη φωτιά μόνο που είναι πραγματικό και έχει καταγραφεί, αλλά σε μια αστοχία υλικού, σπόροι για παράδειγμα. Εφόσον υπάρχει το αποδεικτικό στοιχείο, πέρα το ότι εγείρονται θέματα αποζημιώσεων, που είναι ένα άλλο κομμάτι, τα έχουμε δει εδώ με τη Χρύσα και με άλλους κατά καιρούς συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί, ότι αποζημιώθηκαν, έστω και όχι ικανοποιητικά, αλλά υπάρχει το άλλο. Η αποδεδειγμένη ζημία, είτε από σπόρους, είτε από κάποιο φάρμακο που έδρασε καταστροφικά στο φυτό, ή από ένα λίπασμα, είτε από οτιδήποτε στοιχείο της παραγωγής, πέρα από θεομηνίες, εφόσον είναι αποδεδειγμένο και με την του ιδιώτη γεωπόνου την προέγκριση που κάνει την εισήγηση και την έκθεση, και με τη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης που συμμετάσχει, κάνει αυτοψία και πιστοποιεί, τότε ναι, καταγράφεται αυτή η ζημία στα βιβλία. Υπάρχει δηλαδή. Υπάρχει, από παλιά υπάρχει. Ναι. Αυτό που δυστυχώς πρόλαβαν οι εταίροι και οι κυβερνήσεις πρώην και τώρα, είναι να συμβαίνει το εξής. Να έχουμε αγρότες και επιχειρηματίες που πλήγησαν από θεομηνίες, βροχές, πλημμύρες κτλ. Καταστροφές, να έχουν ζημία, να είναι πραγματική, αλλά όταν έρθει ο χρόνος της φορολογίας, ναι, μεν του την αναγνωρίζει, αλλά του λέει θα σε φορολογήσω με τα κριτήρια τα αντικειμενικά, με τα τεκμήρια. Τι αμάξι έχεις, τι σπίτι έχεις. Διότι οι σχετικές διαταγές δεν εξαιρούν παρά την αναστολή πληρωμής, ένα πάγωμα δηλαδή, τα τεκμήρια. Αυτό που θέλουμε εμείς όλοι που πληγόμαστε σε κάθε περίπτωση, αναφέρομαι για τις πυροπαθές, είναι να μην ισχύσουν καταρχήν αναστολή χρεών για 2 χρόνια, το ίδιο διάστημα, όπως και άλλες περιοχές, από 6 μήνες μέχρι και 2 χρόνια, αναλόγως της εντάσεις του φαινομένου. Και απ' την άλλη, να έχουμε και απαλλαγή τεκμηρίων. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών σε κάτι τέτοιο. Και το κίνδυνο σε αυτή την περίπτωση για πολλούς που καταλαβαίνουν και φορολογικά καλύτερα, μια που μπήκαν στο σύστημα, είναι ότι η καταγεγραμμένη ζημία δυστυχώς δεν μεταφέρεται στην επόμενη χρήση, εφόσον η χρήση που έκλεισε φορολογήθηκε με τα τεκμήρια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και χάνεται αυτή η ζημιά. Δεν μεταφέρεται στην επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Τέλεια. Τι να πω. Ποιο τέλειο. Είναι η νομοθεσία μας, δυστυχώς. Και είμαι υποχρεωμένος να την αναφέρω σωστά για να μην δημιουργούνται παρερμηνίες και λανθασμένες εντυπώσεις. Από αυτή την πλευρά, λοιπόν, έτσι ισχύει για τη ζημιά, αλλά σε κάθε περίπτωση, και όσο αποδεδειγμένες και πραγματικές να είναι, στην πράξη έχει κάποιο όφελος. Γιατί, για παράδειγμα, αν η χρήση έγινε με κέρδος, ένα μεγάλο κέρδος, ας πούμε 50-60.000. Και έπρεπε να φορολογηθεί, θα πλήρωνε με σημερινούς συντελεστές πάνω από 25.000 ευρώ. Από εκεί και μετά, ενώ καταγράφει ζημία, δεν θα έχει τέτοια φορολογία, αλλά θα πας να φορολογηθείς με ελάχιστα όρια, σπίτι, αμάξι και έγαμος ή άγαμος κτλ. Οπότε πάλι κάτι θα δώσει, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Άστε. Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πώς θα μπει, αλλά πάλι χήμα στο κύμα θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, και η επόμενη χρονιά. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Αλλά το μήνυμα είναι ότι. Σαν απόφευγμα είναι ότι κανένας, εδώ και χρόνια βέβαια συμβαίνει αυτό, δεν είναι χθεσινό. Κανένας φορολογούμενος επιχειρηματίας, όπως θέλετε πέστε το, σε αυτήν εδώ τη χώρα, για τα εισοδήματα που έχει ήδη παράξει ή για αυτά που θα παραχθούν από 1η-17 και μεταγενέστερα, δεν έχει όλη την εικόνα του πώς τελικά θα φορολογηθεί. Γιατί κάθε φορά το Υπουργείο μας πιάνει στον ύπνο. Ήδη, ας πούμε, σας είπα προηγουμένως, παραδίδοντας ο κύριος Κατρούγκαλος, έχει προλογίσει με τεράστια σπουδή ότι επειδή δεν προλαβαίνει το Υπουργείο να ενοποιήσει με τον ΕΦΚΑ τα ταμεία και τα σχετικά, σαν έτος βάσης για τις εισφορές του Μαρτίου, Μαρίου που θα έρθουν
για να βγάλουμε το ΟΓΑ για παράδειγμα ή το ΤΕΒΕ, θα είναι το έτος βάσης 2015. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον νόμο που ψηφίστηκε. Ο 4387 προέβλεπε να κλείσει το 2016, που είναι σίγουρα χειρότερο από το 2015, δεν είναι καλύτερο για τον ιδιώτη, για τον επιχειρηματία, να έχει τα πραγματικά κέρδη του 2016 ή τις ζημίες και να πάει να έχει ασφαλιστικές εισφορές με βάση τα πραγματικά κέρδη ή τις ζημίες, που βεβαίως πάει μέσω αντικειμενικού κριτηρίου. Αυτό λοιπόν άλλη μια φορά το Υπουργείο πάλι προλαβαίνει και έχει δικαίωμα να το κάνει. Όπως για τις προκαταβολές, ελπίζουμε να μην μας τρελάνουν και τελείως όταν δουν ότι δεν βγαίνουν τα πράγματα. Mm-hmm. Διότι φέτος οι προκαταβολές θα πάνε για όλους το 100%. Δηλαδή, αν βγει 3.000 φόρος, θα έχουμε άλλα 3 προκαταβολή. Εξαιρούμενη βέβαια τις προκαταβολές της περσινής, που ήταν 75% του αρχικού ποσού. Και γνωρίζουμε όλοι και δημιουργούμε μια εικόνα, όχι αισιοδοξία, μια τέτοια εικόνα στον κόσμο, ότι ξέρεις, τώρα είμαστε στο τελευταίο σκαλοπάτι ενός ανήφορου που σύμφωνα με την κυβέρνηση και το τέλος του 2018-30 θα σταματήσει. Το τελευταίο σου κομμάτι είναι να πας από το 75% στο 100%, γιατί στην μεθεπόμενη φορολογική δήλωση του 2018 η μια η προκαταβολή θα αναιρεί την άλλη. Άρα εκεί θα ισορροπείς το σύστημα και θα πληρώνουμε μόνο το βασικό φόρο. Είναι αυτό που λέω από την πρώτη μέρα παρουσίαση πριν 2 χρόνια του φορολογικού. Μάλιστα, θυμάμαι, το έχουμε ξαναπαρουσιάσει αυτό από εδώ. Γιατί όμως μέχρι να το δει, θα του βγει η γλώσσα. Σωστά, θα του βγάλει την κόρη, θα με συγχωρείτε για την σωστά. Λοιπόν, ωραία, αυτά δεν έχω ξέρω να κάνει κάτι άλλο. Αφήσαμε έτσι και λίγο θα τα ξαναπούμε και το επόμενο. Μα υπενθυμίσουμε την πληρωμία των τελευταίων ημερών. Νομίζω δεν το ξεχνάνε αυτοί. Για τις ρυθμίσεις, παρά το ότι βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάποιες τοποθετήσεις για παραπάνω δόσεις κτλ. Προσωπική μου άποψη είναι, εγώ προσωπικά δεν αισιοδοξώ. Γιατί μέσα στις διαπραγματεύσεις έχουν δει το φως της δημοσιότητας συγκεκριμένες θέσεις των εταίρων που δεν αποδέχτηκαν οι κυβερνητικοί μας παράγοντες και δεν αντέδρασαν οι της αντιπολιτεύσεως, για να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή, υπήρχε πρόβλεψη μέσα στις συζητήσεις με τον διακανονισμό των χρεών των ιδιωτών, και δεν αφορά μόνο τα δάνεια, να έχουμε και διαγραφές και κούρεμα χρεών. Γίνεται μεγάλη συζήτηση, αλλά στη συζήτηση δεν περιλαμβάνονται οι μικροί επιδευματίες, να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, αυτό είναι από μόνο του ένα μεγάλο εδώ, κεφάλαιο αυτό. Ένα τεράστιο κεφάλαιο να προτείνουν οι εταίροι κούρεμα των χρεών, ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο κτλ. Σε ποσοστό βεβαίως, για όλους, και η ελληνική κυβέρνηση θα λέει όχι, μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τι ευνοούν τελικά για να καταλάβουμε αυτή η σημερινή αριστεροδεξή. Μάλιστα. Περιπτώσει, λοιπόν. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πολύ, θα τα πούμε και να δούμε, θα τα υπενθυμίσουμε και τον αυτό. Αν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη αναφορικά με την περιφέρεια, θα τα πούμε όμως, γιατί μια έμειναν ερωτήματα απ' έξω. Πάντα σε κάθε περίπτωση η εβδομάδα. Πάντα μένουν ερωτήματα. Αύριο έχει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Συμβούλιο στα Χανιά, αφού που θα προλάβουμε να πάμε. Μπάς περιπτώσει, έχουν προκύψει άλλα θέματα, γιατί υπάρχει μια απόφαση αντίτικη του Δημοτικού Συμβουλίου Θητείας για το ένα τμήμα του έργου της Τέρνα του Αιωλικό. Ήδη δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα όσον αφορά το τι θέση θα πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο, προλογίζοντας, διότι έχουμε ένα αντίποδα εδώ και ένα αντίποδα από πέρα. Εκ του ρετίνου, για τους δικούς τους λόγους, για να μην παρεξηγηθώ με κανένα, έχουν αποφασίσει αλλιώς και κατά πλειοψηφία, αν δεν είμαι σίγουρο την ομοφωνία, αλλά κατά πλειοψηφία ενέκριναν αυτό το έργο, γιατί τους αφορά στις περιοχές εκεί των ποταμών κτλ. Αντίθετα, εμείς στη Σιτία απορρίψαμε το άλλο. Προφανώς θα βρεθεί η χρυσή τομή και θα αλλάξουν οι διαδικασίες. Από το Υπουργείο, πιστεύω, τα συναρμόδια Υπουργεία Συνολικά για σχετικές αδειοδοτήσεις. Αλλά μέσα σε αυτά θα γνωμοδοτήσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπως καταλαβαίνετε, οι τοπικές κοινωνίες έχουν τις δικές αποφάσεις, τις λαμβάνουν βάση και πολλών άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών. Με δεδομένο ότι είναι επιβαρημένο το Λασίθι, δεν μπορώ να έχω αντίθετη άποψη από την συνολική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι όμως και ως οικονομολόγος. Έτσι, ότι έχουμε επιβάρυνση στο Λασίθι σε σχέση, ας πούμε, με το Ρέθυμνο, αιωλικά και τέτοια, εμείς είμαστε 20 προς 5, να το λέγα έτσι. 20 προς 5, να το λέγα έτσι. 20 προς 5, να το λέγα έτσι. 20 προς 5, να το λέγα έτσι.